Έχω συνεργαστεί πολλές φορές με τον Βασίλη. Τελευταία φορά συνεργαστήκαμε το 2019-20 με τον Γιάννη Πλούταρχο Παρέα στην Ιερά Οδό. Ένας άνθρωπος τεράστιος. Μια παιδική ψυχή, μια αυθεντικότητα σαν άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν φοβόταν να πει την άποψή του. Το καμαρίνι του ήταν πάντα ανοιχτό, γιατί πολύ απλά η καρδιά του ήταν πάντα ανοιχτή για όλους. Η απώλεια είναι τεράστια και για τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά γενικότερα και για όλους εμάς που ήμασταν η καλλιτεχνική του οικογένεια και όχι μόνο. Εγώ δεν θα ξεχάσω εκείνη τη χρονιά, ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και κόβανε τη Βασιλόπιτα και είχε έρθει όλη του οικογένεια εκεί. Κόβανε την πίτα τους, στην δική τους, την οικογενειακή τους πίτα, Βασιλόπιτα. Και περνάω, λέω χρόνια πολλά και μου λέει να κόβουμε την πίτα. Τι να, Βασίλη μου λέει, αυτή είναι τη οικογένειά σα. Και εσύ μου λέει, οικογένεια είσαι. Και μου κόψανε και με ένα κομμάτι και κέρδισε και το φλουρί. Για μένα ο Βασίλης και η Χριστίνα και η Ειρήνη σημαίνουν πάρα πολλά. Ένας συγκλονιστικός άνθρωπος. Από τους λίγους τόσο αγαπητούς καλλιτέχνες στον κόσμο. Αυτό το απέδειξε και όλο το αντίκτυπο που είχε ο θάνατός του. Μίλησες με τη Χριστίνα. Βέβαια, με τη Χριστίνα μιλήσαμε από τη Δευτέρα, τα είπαμε δυο μας. Έτσι αλλιώς μιλούσαμε με τη Χριστίνα όλο αυτό το διάστημα που ήταν άρρωστος ο Βασίλης. Μιλήσαμε προχθές Δευτέρα και είπαμε για λόγους υγείας δικούς μου δεν μπορούσα να ανέβω. Στην κηδεία δυστυχώς θα πάω μια άλλη μέρα να κάτσουμε πιο ήρεμα οι δυο μας. Είναι μεγάλη απώλεια για όλους μας. Πολύ, πολύ. Έχει αφήσει τόση αγάπη σε εμάς. Έχουμε γεμίσει από την αγάπη του, από τα τραγούδια του. Σίγουρα θα μας ακούει κάθε φορά που τον τραγουδάμε. Πάντα τον τραγουδούσαμε, τώρα τον τραγουδάμε περισσότερο, είναι η αλήθεια. Τι θα κρατήσω από τον Βασίλη, το ότι δεν σε άφηνε ποτέ μόνος σου. Δεν σε άφηνε ποτέ στεναχωρημένο, πάντα προσπαθούσε να σε βοηθήσει, να ξεπεράσεις ό,τι έγνοια είχες. Το μεγαλείο της καρδιάς του. Αυτό θα έχω να θυμάμαι. Το σπίτι του πάντα ανοιχτό. Πάντα ανοιχτό. Για όλους. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Είμαι πολύ τυχερή που τον γνώρισα, που δούλεψα τόσες φορές μαζί του, που με βάλε μέσα στο σπίτι του, που μοιράστηκα οικογενειακές στιγμές μαζί του, γιορτές, το γάμο της κόρης του. Πολλά, πολλά, πολλά. Είμαι ευγνώμων, είμαι πολύ τυχερή.